Ούτε την τρίτη φορά κατάφερε να περάσει τη συμφωνία της με τις Βρυξέλλες η Τερέζα Μέι, που είπε στη μία ακόμη κοινοβουλευτική ήττα. Η συμφωνία της καταψηφίστηκε με 344 όχι και 286 ναι. Πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διορία 2 εβδομάδων για να αποτρέψει ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Αμέσως μετά την ψηφοφορία, η Μέι δήλωσε πως οι συνέπειες της απόφασης των βουλευτών είναι οδυνηρές. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει πως οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση πρέπει να έχει επαρκή δικαιολόγηση, προσθέτοντας πως είναι σχεδόν βέβαιο πως θα πρέπει να διενεργηθούν ευρωεκλογές. Φοβάμαι ότι έχουμε φτάσει στα όρια της διαδικασίας στη Βουλή. Η Βουλή απέρριψε τη μη συμφωνία. Απέρριψε το να μην γίνει Brexit. Την Τετάρτη απέρριψε όλες τις εναλλακτικές της συμφωνίας που κατατέθηκαν. Σήμερα απέρριψε τη συμφωνία αποχώρησης. Αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πιέζει για ένα συντεταγμένο Brexit, όπως απαιτεί και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, για μία ακόμη φορά ζήτησε την άμεση παραίτηση της Τερέζα Μέι και την διενέργεια γενικών εκλογών. Αυτή η συμφωνία πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βρεθεί εναλλακτική. Αν η Πρωθυπουργός δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό, πρέπει να αποχωρήσει. Όχι σε μία ακαθόριστη ημερομηνία στο μέλλον, αλλά τώρα, ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για το μέλλον της χώρας μέσω γενικών εκλογών. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν ήδη κατέβει στους δρόμους του Λονδίνου. Πρόκειται κυρίως για υποστηρικτές του Brexit που ζητούν την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όλα είχαν πάει βάσει σχεδίου, η 29η Μαρτίου ήταν η ημέρα που το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε.